κύριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Καλημέρα σας. Πάμε και στην Ένωση Σύνταξης να συναντήσουμε τον κύριο Χίμωνα. Αλφα Αθήνας, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο που κατάφερε, γιατί διαφωνώ με τον κύριο Τσιόδρα που λέει ότι ξεκινάει προεκλογική καμπάνια ο κύριος Ζάεφ, ο κύριος Τσίπρας, προεκλογική καμπάνια ξεκινάει ο κύριος Ζάεφ. Ότι είναι μια συμφέρουσα συμφωνία για τα Σκόπια. Ο κύριος Τσίπρας τι θα πει στο 70% των Ελλήνων που έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να τους διχάσει, γιατί το μόνο που έχει καταφέρει είναι να διχάσει τους Έλληνες σε πατηδροκάπηλους και υποκριτές. Και το 30% οι οποίοι θεωρεί ότι συμφωνούν με τη συμφωνία είναι οι λογικά σκεπτόμενοι. Το 70% είναι εθνικιστές, φασίστες, πατριδοκάπηλοι. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι στο 70% και εκπροσωπώ ένα κεντρό κόμμα δημοκρατικό, είμαι πατριδοκάπηλος και υποκριτής. Επειδή διαφωνείτε με τη συμφωνία. Πώς θα εξηγήσει στον ελληνικό λαό ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα θέματα. Είπε η κυρία Χριστοφιλοπούλου για εθνικά επιζήμια συμφωνία. Μάλιστα. Που συμφωνώ και για αλυτρωτισμό. Αυτό που δεν λέει κανείς όμως και το λέμε μόνο εμείς Ένωση Κεντρών είναι το όνομα ξεκινάνε τα πάντα. Το όνομα εγείρει τον αλυτρωτισμό. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν τα πάντα. Μάλιστα. Και σίγουρα η γλώσσα και η εθνότητα είναι τα σημεία τα οποία ενισχύουν όλο αυτό το μία κουβέντα, κύριε Τσιόδρα. Μιλάμε, για να ολοκληρώσω, μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βγάζει selfies και μιλάει για boyfriend. Ξαφνικά έχουν μπει σε τέτοιο φιλικό επίπεδο με τον Πρωθυπουργό της γείτονας χώρας. Μιλάει ότι πάει τους επενδυτές, ενώ ο ίδιος παραδέχεται και ο κύριος Ζάεφ παραδέχτηκε ότι μέχρι τώρα μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές δυνάμεις της χώρας μας ήταν η Ελλάδα, άρα δεν άλλαξε κάτι. Με ένα δις ευρώ και 25.000 ευρώ. Κύριε Γεωργιάδη, σύντομα μια κουβέντα, ελάτε. Λοιπόν, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Πώς μπορεί ο κύριος Πετσίτης να βρίσκεται ανάμεσα, μέσα στο Μαξίμου, ανάμεσα σε υψηλά στελέχη. Πώς μπορεί να πλούτησε, γιατί δείχνουν αυτό που ξέρουμε από την ιστορία, ότι πλούτησε ξαφνικά, περιέργως, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση, εφόσον είναι στενός συνεργάτης, πώς πλούτησε. Έχει κάτι να κρύψει. Αλλά εν κατακλείδη, αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, να έχει στις τάξεις της τον κύριο Πετσίτη και τον κάθε κύριο Πετσίτη.